προσφόρησης του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Δοσιθέου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης. Ιδού ο χειμώνου παρήλθε, ο ιετός απήρθε, εφορεύθη η αυτό, τα άνθη όχθη τη γη, φωνή της τριγόνος υπούστη εν τη γη ημών. Ιδού ούτως ήχη πηδών επί τα όρη, διαλόμενος επί τους βουνούς. Τι σαραγεστήν ο διαλόμενος επί τους βουνούς, ο επί τα όρη πορευόμενος ζητών το πλανόμενο πρόβατο, ασφαλώς ο νεωστή εκλογής του Μενάχης ημών, ο του Καρπενησίου Πρωπολίτης, Κύριος, Κύριος, Κύριος. Με τα μία τριακονταετία εκλήθηκε αύτης η εμή ο τυρανότης, ως άλλος της Σαούλ εν προφήτες, για να προσχολήσει τον Ταμήν ενθρονιζόμενο σε βασιμότητα τον Μητροπολίτη. Τούτο πράτο δε Διός, που χει διότι μου και έχω τι υπήν, αλλά μήπως ερεσχενών γεροντικός, αποβάλλω κοιμών και χαλινών και μακρηγορήσω καταχωρώμενος χωρόμενου πολιτή μου και προσγενωμένης μη τιμής. Επομένως, χαλιναγωγήσω των καταπαιδείων κροέροντα ύπων, πλην όμως δισκατόρθωτον τούτο, διό και εκ προημίου εξετούμε την επίοικια της πάνη υπερσεβάστου ομιγύρος. Και τη σεβασμιότατε δέσποτα παρηγούμεν εν της κατά των Άγιων Ευγένειων των Εντολών κακοβιώτης αγράφης, μακράν ζυμώσεων εκκλησιαστικών, εν τούτης κατεχλείστημεν επεσχάτων εξειδήσεων περισβιωτής ημών. Τι την ηχείρα επευαγγελίου, διαβεβαιώνω ότι ουτής ήρη και μητή, το έχουν έστω και τροπής αποσκίασμα. Πάντες ομολόγουν ότι εσμέν τυχεροί. Ορθοδοξούντες διακρατούμεν ο δάξ την πατρών πίστη ημών και απανενόμεθα την ύπαρξη τύχης. Πιστεύουμε εμείς την πρόνοια πεντριά διαγία προσκυνωμένου Θεού. Αυτή καθίφθηνε ψήφους επισκοπικάς, διότι εξελέγει η μετέρα σεβασμιώτης, ανήρ, όρχαμος και ποινητόφρο. Όθεν, παρότι πρεσβήτης έχουν κνήμας παρημένας, ου νεογυρός πλέον ο βίος, κατέβη γάρ η έλλειος και επί την έφρας ήρθε είναι καθόμενο λίπο, πανηγυρίσε μόνο με και χωρέσω θέλω κατά τον Άγιον και Ιερόν Χρυσόστομο. Αλλά χερός είναι των όλων περιθυμίσαν και πίσω. Την έστω λοιπόν τον εις την μεγαλούπολη των γιγαντιαίων ετοριών, εκείνησαν κεφαλάς, σχετλιάζοντες το ολιγάνθρωπο της επαρχίας τάφης. Απαντώ μεν ούχημις, αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο υποστάς ομοία βλέβει έλεγα της χερτονίας αυτού για τα άσημα σάσημα. Λέει, πού εισήν η θυμπενία είναι μόνο οι δίζοντες και των πλούτων κομπάζοντες, οι πλήθη την εκκλησία γνωρίζοντες και το βραχή διατείοντες πίμιον, οι ψάμων τιμώντες και της χωστήρας υπνίζοντες, οι τους κάθρικας της αγκρίζοντες και τους μαργαρίθας υπερορώντες. Όμως, αφέντες τούτους δωρή, έφτανε στην καθημάση. Αληθές, τότε ο λαός όν Θεού Ευδοκία καλείστε να ποιμάνεθε, γενόμενος αυτού παθήν φιλόσπεκος κατά το γεγραμμένο και έσω με ημίνης πατέρα και εμείς σε σθένη Ιησούς και Διατέρας, αληθώς όντως είναι ο λίγος, αλλά και αμέτωτος είναι τον αίδημον με ο Πατριάρχη Αθηναγόραν ευθυμηθώ. Πολλοί γιζόντες, αλλά μέθετοι ήρωες, όλοι τα οστά, σήκονται εις τα σώθα του Σανταρίου, εις τα όρια της ορίου Υπήρους, Υπήρου και Όπαλου. Υπάρχει η Ευρυτάνη Σαμάνα. Πολλά περί αυτής έχω υπήν, αλλά εξόλυκος τον λέοντα. Προτριάγοντα περίπου ετών γεννήθης
προδευτική από το σώματι, αλλά νεάρουσα το πνεύματι, προσήλθε εμείς την Ιερά Μονή τα Τάγκης, προς προσκύνησιν της Ελλάς της Παναγίας Υπόλους. Είδων αυτήν με λανιμονούσαν δυο και ρώτησα, γιατί φορείς μαύρα αυτιά, πέθανε κανείς συγγενή σου? Όχι, μ' απαντά, αλλά από τότε που σκοτώθηκαν στην Αλβανία παιδιά μας, αδέρφια μας, δεν ξανάβγαλα τα μαύρα. Αυτή είναι η γνήσια επιθάνηση. Μαυροφορεμένη για την πατρίδα, πενθεί για τη φτώχεια του τόπου της, πενθεί για τα παιδιά της που ζουν στην Ζενιθιά, πενθεί για την ερήμωση του χωριού της, πενθεί για την αδιαφορία ενός ανυπάρχου κράτους. Πενθεί διότι από τους χρόνους πολύ πρώτου Αγγελίου έως τη σήμερα η Βρετανία ΕΣΑΗ σύντροφη εκκλησίας πνευματικής. Αφέντες μνημεία σημαντικά ως η βασιλική του κλαυσίου ή ο ναός επισκοπής, ως και πλείς τα άλλα, ο τόπος ούτως γάνεται δια τρή Αθηνά. Δια το αίμα των νεομαρτύρων των εξαυτού, δια τα δάκρυα των ασκητών και δια το μέλλον των διδασκάλων του γένους. Τα τρία ταύτα, αίμα, δάκρυα και μέλλον, γεγόνασι οι τρεις ποταμοί οι κεκρούντες στην γη Νεβιλάθ. Πρόσεως δε και τούτου, καθαρεύομαι από μοιάσματος αιρετικών, από παρασυναγωγών και από τυριών. Βεβαίως, Άγιοι Λούκες μεν, επαναλαμβάνομαι ελεσπέρα και πρωί και μεσημβρία και πανή καιρό του Αγίου Θεοδόρου του Βήτου, επιστέλλοντος προς τον Επίσκοπο Ρώμης Λέοντα τον Τρίτον, ορθόδοξιες μεν και τη αμαρτωλή μακαριότητα. Τέχνο πνευματικών υπήρξα πνευματικότατε του αηδήμου Μητροπολίτου Ναυπακτίας και Βρετανίας κ. Χριστοφόρου, ου η μνήμη Αγίρος. Εμαθητεύτην παρά τους πόδας του μακαρίου εκείνου ανδρός, την προς τον Επίσκοπο Τιμήν, συνοδάτες από προσεκτικές διαταγές, τες διδασκούσες ό,τι δίθυμα των επίσκοπων ως μεταθεών θεών.